Καλημέρα. Ναρκισσιστής και αλκοολισμός σήμερα. Τώρα που μπορώ να το αναλύσω όλο αυτό λίγο καλύτερα. Λόγω της μάνας μου που είναι και τα δύο. Βέβαια, ότι είναι 25 χρόνια αλκοολικιά, μπορεί και παραπάνω. Έτσι. Εμείς το έχουμε διαπιστώσει τώρα 25 χρόνια, αλλά μπορεί και παραπάνω να ήταν. Τι γίνεται τώρα. Ένας άνθρωπος που είναι εθισμένος και κυρίως αλκοολικός φέρονται ναρκισσιστικά, γιατί φέρονται εγωιστικά, λένε ψέματα, κρύβουν, θα σε βγάλουν τρελό για να δικαιολογήσουν τη χρήση τους, είτε είναι αυτό, οτιδήποτε και αν είναι αυτό. Στον αλκοολισμό βγαίνει και πολύ επιθετικότητα. Πάρα πολύ επιθετικότητα, άρα μπορούν να δικαιολογήσουν την επιθετικότητά τους. Στη μητέρα μου λοιπόν νομίζαμε ότι το πρόβλημα είναι ο αλκοολισμός. Σε κάποια φάση πρέπει να ήταν όταν έβγαινε από αποτοξίνωση, το λίγο χρονικό διάστημα που έμενε νυμφάλια τέλος πάντων. Κάτι μου έλεγε ότι δεν είναι μόνο ο αλκοολισμός. Όπως έχω ξαναπεί, έχω πολλούς γνωστούς γύρω μου που είναι αλκοολικοί, που έχουν πρόβλημα με το ποτό. Και εγώ υπήρξα αλκοολική και το λέω και θα είμαι πάντα αλκοολική με την έννοια ότι το ποτό το φοβάμαι. Δεν με αφήνω να το πλησιάσω. Θα το πλησιάσω βέβαια, αλλά με μέτρο. Δεν πέφτω στην παγίδα της καθημερινότητας, γιατί είχα πέσει κάποτε και είδα τα αποτελέσματα. Δεν ήταν πολύ όμορφα. Γινόμουν επιθετική. Γινόμουνα μαγκιόρα. Βέβαια, ο λόγος που έπινα ήταν αυτός. Ήταν γιατί ήμουν ντροπαλή, δεν τολμούσα να μιλήσω μέσα, γιατί αναζητούσα μέσα από το ποτό. Όταν κατάλαβα ότι το ποτό μου δίνει δύναμη, μου δίνει τη μαγκιά αυτή να υπερασπίζω με τον εαυτό μου, να κάνω επίθεση. Μετά είχε ξεφύγει βέβαια. Και όταν το κατάλαβα, γιατί δεν ήθελα, δεν μ' άρεσε ο άνθρωπος στον οποίο είχα μεταμορφωθεί. Δεν μ' άρεσε η συμπεριφορά μου. Εκτός από το ότι αισθανόμουν χάλια την επόμενη μέρα, σωματικά ας πούμε, λόγω του ποτού, το κύριο που με βασάνιζε, αυτό που με βασάνιζε πιο πολύ, ήταν ότι ντρεπόμουν. Ντρεπόμουν για τη συμπεριφορά που είχα, γιατί δεν με αντιπροσώπευε αυτό. Και δεν μπορούσα να το χρησιμοποιήσω σαν δικαιολογία. Αλλά μωρέ, ήπια με ένα ποτό παραπάνω και παραφέρθηκα. Μία, δύο, τρεις θα το κάνεις. Πόσο μετά δεν είναι δικαιολογία όμως. Μετά είναι επανάληψη της κακιά συμπεριφορά σου. Όταν το κατάλαβα αυτό, λοιπόν, πήγα no contact από όλη την οικογένειά μου, εκτός από έναν άνθρωπο, τον οποίο αυτόν τον άνθρωπο τον ενημέρωσα μόνο και μόνο επειδή ήξερα ότι μπορούσα να τον εμπιστευτώ, ότι δεν θα πήγαινε να μαρτυρήσει σε κανέναν, όσο και αν ανησυχούσανε ή δείχνανε πως ανησυχούν τα άλλα μέλη της οικογένειας, δεν θα τους έλεγε που βρίσκομαι. Εκείνη την εποχή είχα πάρει δρόμο για ένα άλλο νησί, που δεν είχα ξαναπάει, τελείως ανώνυμα, όλοι καινούργοι. Δεν με ήξερε κανένας, δεν ήξερε κανένας το background μου, δεν ήξερε κανένας την οικογένειά μου, δεν ήξερε κανένας από πού προέρχομαι. Λοιπόν, και ήταν η καλύτερη φάση και ο καλύτερος τρόπος για να απεξαρτηθώ από το ποτό, γιατί δεν ένιωθα την ανάγκη, δεν ένιωθα αυτή την πίεση, αυτή τη δυσλειτουργία γύρω μου, που με ανάγκαζε, γιατί δεν μ' άρεσε και πώς δεχόμουνα αυτή τη λειτουργία και αυτή την κακομεταχείριση. Άρα έπινα για να μπορώ να βάλω φρένο, για να αισθανθώ δυνατή να βάλω ένα φρένο σε όλο αυτό. Και η απόσταση με βοήθησε να ξεκινήσω από το μηδέν, να ξεκινήσω χωρίς παρελθόν, χωρίς δεσμεύσεις, τέλος πάντων. Ακόμα και σήμερα μπορεί να πιω. Όταν πίνω, το αποφεύγω, γιατί όταν πίνω δεν έχει τελειωμό, δεν έχω φρένο, δεν υπάρχει ένα μέτρο, ένα σημείο που θα πω τώρα τελείωσε γιατί αύριο θα αισθάνομαι χάλια. Ο αλκοολισμός είναι σαν ένας, το ποτό δηλαδή και το φτιάξιμο του ποτού είναι σαν ένας μαγνήτης, με ρουφάει μέσα, βγαίνουν τα συναισθηματικά, βγαίνουν αυτά που αισθάνομαι μέσα μου και μετά με τραβάει. Και
Και βέβαια το μόνο που δεν θέλω είναι να αισθανθώ αυτή την ντροπή την άλλη μέρα. Να αισθανθώ άσχημα με τον εαυτό μου. Τώρα αναρωτιέμαι πώς γίνεται άλλοι να μην θέλουν να το διορθώσουν και άλλοι να το διορθώνουν. Τι γίνεται. Για να το διορθώσεις πρέπει να αποδεχτείς. Και ήταν βασικό για μένα να αποδεχτώ για μερικά χρόνια μετά από τη φάση εκείνη που έπεινα πάρα πολύ. Είχα αφήσει τον εγκέφαλό μου να τα σβήσει. Δεν μπορούσα να συζητήσω γι' αυτό με χαρά και να πω «Αχ, τι ωραία που περνάγαμε και ανέμελα που περνάγαμε τότε». Όχι, δεν περνάγαμε ανέμελα. Λοιπόν, αυτό είναι που δεν κάνουν όλοι. Να γυρίσουν και να πούνε «Ναι, έκανα αυτό και αυτό και αυτό και ντρέπομαι γι' αυτό και ήταν η χειρότερη εποχή της ζωής μου γιατί παραφέρθηκα». Και κάθε φορά που το συζήταγα, όταν ξανάρχισα, δηλαδή όταν το κατάλαβα ότι πρέπει να το συζητάω και ότι πρέπει να το υπενθυμίζω στον εαυτό μου πόσο χάλια ήμουνα, τότε μπόρεσα και να το διορθώσω. Είναι κομμάτι του εαυτού μου, είναι μια περίοδο που ναι, μεν την ντρέπομαι, αλλά έγινε, ήταν δικιά μου επιλογή, ήταν στο χέρι μου να μην γίνει από την αρχή. Είχα τους λόγους βέβαια που κατέληξα εκεί, αλλά δεν ένιωθα, έπρεπε να αποδεχτώ ότι δεν ήταν σωστά. Αυτά τα πράγματα. Ο ναρκισστής δεν θα το κάνει αυτό. Γιατί ο ναρκισστής, και να πω ένα άλλο, όλοι οι αλκοολικοί δεν είναι ναρκισστές. Οι ναρκισστές όμως, οι περισσότεροι καταφεύγουν στον αλκοολισμό. Ή σε οποιαδήποτε άλλες καταχρήσεις έτσι που τους είναι αναγκαίες για να ξεχάσουνε για να σβήσουν τη συμπεριφορά, την κακιά συμπεριφορά τους. Όταν λοιπόν κατάλαβα ότι η μητέρα μου δεν ήταν μόνο ο αλκοολισμός και υπήρχε κάποια άλλη δυσλειτουργία σε αυτόν τον άνθρωπο, πριν μάθω για τον ναρκισισμό, η μάνα μου δικαιολογούσε τη συμπεριφορά της, την κακιά συμπεριφορά της, «Α, μωρέ, πια παραπάνω εχθές και δεν έπρεπε να σου μιλήσω έτσι, το ποδό μιλούσε». So fucking what που λέμε, έτσι. Δεν δικαιολογεί αυτό. Δεν το αλλάζεις. Από ό,τι βλέπω, δεν το αλλάζεις. Συνεχίζεις και πίνεις. Άρα δεν σε ενοχλήσε και πολύ η συμπεριφορά σου. Σε κάποια φάση που ρώτησα τη μάνα μου, πιο πρόσφατα δηλαδή, που ρώτησα τη μάνα μου, μα γιατί νιώθεις αυτή την ανάγκη να πίνεις συνέχεια, μου είπε γιατί όταν πίνω νιώθω δυνατή. Γιατί όταν πίνω δεν αφήνω τους άλλους να με εκμεταλλεύονται. Και υπερασπίζω τον εαυτό μου. Μπορώ να υπερασπίζω τον εαυτό μου. Το οποίο ήταν ένα έτσι, φωτάκι. Έδωσε λίγο φως στην όλη κατάσταση. Ακόμη και σήμερα που την προσέχω και της πάω το κρασί της, έτσι, εγώ της πάω το κρασί της γιατί είναι μια αλφα ηλικία να κόψουμε τον αλκοολισμό. Δεν γίνεται σε αυτή την ηλικία, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και είμαστε σε μια φάση όπου εξαρτιέται από μένα για το... Είναι στο χέρι μου πόσο θα πιει τέλος πάντων. Όπως και μου έχουν πει, δεν μπορείς, ένας αλκοολικός δεν πρέπει να κάνει αποτοξίνωση μόνος του. Μπορεί να πάθει ανακοπή, μπορεί να πάθει, είναι επικίνδυνο. Άρα, της δίνω τη μεζούρα που χρειάζεται για να είναι πιο πολύ ισορροπημένη η κατάσταση. Γιατί όταν έχει χαρμάνες, τρέμει, έχει μια νευρικότητα και όλα αυτά. Και ενώ είχαμε καταλήξει να τις τα πηγαίνω και τις τα πηγαίνω με δόσεις, δηλαδή τις τα πηγαίνω σε μικρά μπουκαλάκια του νερού το κρασί της. Η μάνα μου μπορούσε να πιει μέχρι και 5 λίτρα κρασί την ημέρα. Εγώ τις πήγαινα στην αρχή 2 μισαδάκια, φτάνουμε στο 1 λίτρο, δεν είναι λίγα όταν παίρνεις ψυχοφάρμακα, έτσι. Παρατήρησα ότι το ποτό μέσα σε αυτή τη διαδικασία τώρα, την τελευταία δηλαδή που ζω, τη φάση που ζω τώρα ας πούμε, παρατήρησα ότι όταν πίνει παραπάνω δεν κοιμάται, δεν μπορεί να κοιμηθεί, φέρνει αϊπνίες. Το κρασί φέρνει αϊπνίες και όλα τα ποτά. Τις φέρνει παράνοιες και τις φέρνει τα κενά μνήμης. Δεν είναι τα φάρμακα όπως νόμιζα
που τις προκαλούν τα κενά μνήμης. Πριν λίγες μέρες, που πήγα και τη βρήκα σε μια κατάσταση λύπη και ο σύζυγός μου, εγώ δεν οδηγάω, τρόμαξα, ήταν στο πάτωμα, δεν μπορούσα να τη σηκώσω, δεν μπορούσα να τη σηκώσω και με έπιασε ένας πανικός. Είπε διάφορα πράγματα τα οποία ήταν τρελά. Τέλος πάντων, είπα δεν γίνεται αυτό το πράγμα άλλο, δεν μπορώ να το ζήσω άλλο. Και την μάλωσα σαν μικρό παιδί και της είπα τέλος, το κρασί θα μπαίνει λίγο-λίγο. Μη μου ζητάς πάλι, βέβαια επαναρχόμαστε πάντα στην ίδια φάση, έτσι, μετά ναι, καταλαβαίνει και όλα αυτά και μετά από μισή μέρα θα σου πει πάντα το κρασί μου, ας πούμε. Και την έχω αφήσει δηλαδή προχθές από τις 5 η ώρα το απόγευμα μέχρι τις 1 η ώρα την άλλη μέρα. Πήγα, της πήρα το πρωινό, της έδωσα τα φάρμακα και όλα αυτά. Δε, σούζα ήτανε, γιατί παραφέρθηκε πάρα πολύ άσχημα. Το θυμότανε. Την άλλη μέρα το απόγευμα το θυμότανε, πράγμα που όταν πίνει και παίρνει τα φάρμακα δεν συμβαίνει αυτό. Έχει confusion, πώς το λέμε, σύγχυση, μια πλήρη σύγχυση. Δηλαδή σου μιλήσει για κάτι που έγινε πριν 15 μέρες, σαν να έγινε πριν μία ώρα ή δεν θυμάται τι έγινε πριν μία ώρα. Έχουμε αυτά τα θέματα. Παρ' όλα αυτά, εκείνη την μέρα που την άφησα τόσες ώρες χωρίς κρασί, την πιάνω, της μιλάω, της λέω, θυμάσαι τι έγινε χθες, θυμάσαι που σε βρήκα στο πάτωμα της κουζίνας πάνω στο μάρμαρο, το κρύο μάρμαρο, λέω, γυμνή κάτω στο πάτωμα. Και τα θυμότανε. Κάτι που δεν συνέβαινε, τους υπόλοιπους 2 μήνες δεν συνέβαινε. Δεν μπορούσε να θυμηθεί τι έγινε πριν λίγο, ας πούμε. Και ήτανε και ήσυχη, σαν να έχει την ουρά της λερωμένη, σαν να ήξερε πως είχε παραφέρθει πολύ άσχημα. Εκτός του ότι είχε πέσει και μας είχε αγχώσει αυτό το... με είχε αγχώσει εμένα, γιατί αυτή ήταν μες στην τρελή χαρά, δεν καταλάβαινε, Χριστό, μια χαρά είμαι κάτω στο πάτωμα, μου λέγε, ας πούμε. Επίτηδες κάθισα κάτω, να μου επίτηδες κάθισες κάτω και γυμνή και όλα, πλάκα μου κάνεις, χειμωνιάτικα με αυτό το κρύο. Λοιπόν, τεστάρισα τη μνήμη της, η μνήμη της μια χαρά λειτουργούσε, είχε κοιμηθεί, γιατί πήγα 2-3 φορές μέχρι το σπίτι της, κοιμόταν, την άφησα να κοιμηθεί, πράγμα που δεν συμβαίνει. Αυτή ξυπνάει από τα χαράματα τόσα χρόνια, ξυπνάει 4 και 5 ώρες, δεν έχει ώρες ύπνου, γιατί έπινε, είχε τις αϊπνίες της, μετά συνέχιζε να πίνει μέχρι να γίνει γκολ, και τότε λιποθυμούσε, δηλαδή δεν είναι ότι κοιμότανε, λιποθυμούσε. Το φαΐ, η όρεξη, έτρωγε, όταν πίνεις και πίνεις και κρασί και όλας που έχει και ζάχαρη μέσα, δεν τρως, δεν είχε καμία όρεξη για φαΐ, δεν την ενδιαφέρει καθόλου το φαΐ, ενώ τώρα της πήγαινε εκείνη την ημέρα, της πήγε το πρωινό, το χλαπάκιασε, το βραδινό, το μεσημεριανό, το χλαπάκιασε, μετά ήτανε τελείως διαφορετική η συμπεριφορά της και η αντιμετώπιση του ύπνου, του φαγητού, γενικά. Αλλά για να καταλήξω στον αλκοολισμό μαζί με τον αλκοολισμό, τι γίνεται, είναι μια, γιατί το βλέπω και σε ένα άλλο μέλος της οικογένειας μου, το οποίο το έχω προειδοποιήσει πολλές φορές. Μην πίνεις, δεν μας παίρνει. Έχουμε ζήσει κάποιες καταστάσεις, έχουμε κάποια αποθυμένα, τα οποία δεν βοηθάνε. Το ποτό δεν βοηθάει σε αυτά, τα κάνει χειρότερα. Δεν τα αντιμετωπίζουμε, απλώς παραφερόμαστε και μετά μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο του να θέλουμε να κρύψουμε, ντρεπόμαστε και κρύβουμε το τι συνέβη, έτσι, και τον αλκοολισμό μας στο τέλος, τον κρύβουμε, ενώ ο αλκοολισμός δίνει δικαιολογία στην κακιά συμπεριφορά μας και δεν δουλεύουμε την κακιά συμπεριφορά μας. Το έχω εξηγήσει επανελειμμόνως αυτό το άτομο και όμως συνεχίζει και πίνει. Να έχουν μαζέψει τα παιδιά της από το πάτωμα, φέρεται απέσια και τι κάνει, ξυπνάει αυτό το άτομο το οποίο μπορούσε να μην γίνει όπως είναι η μάνα μου, να μην καταλήξει όπως είναι η μάνα μου, καταλήγει να είναι λόγω του ποτού ακριβώς η μάνα μου, ακριβώς. Αυτός είναι ο φαύλος κύκλος όμως, που εκεί είναι που πιστεύω ότι ο ναρκισισμός μπορεί να είναι μέσα σε όλους μας, σε όλους μας. Πώς θα του φερθούμε, πώς θα προσπαθήσουμε να το αντιμετωπίσουμε,
αφού το έχουμε αποδεχτεί, αφού το έχουμε αποδεχτεί. Μαλάκα, δεν είναι δύσκολο να πεις, ξέρεις τι, φέρθηκα πολύ ναρκισιστικά στον άντρα μου, στο παιδί μου, ας πούμε. Αυτή η συμπεριφορά είναι απαράδεκτη, δεν πρέπει να επαναληφθεί, ας πούμε. Να πας να του ζητήσεις συγγνώμη και να αλλάξεις τον τρόπο σου. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Εκτός και αν το έχεις προχωρήσει σε τέτοιο επίπεδο, σε τέτοιο βαθμό, που είναι τόσα πολλά πια αυτά που έχεις να διορθώσεις, είναι τόσα πολλά τα συγγνώμη που έχεις να πεις, έτσι. Και είναι τόσο μεγάλη η ντροπή της κακιάς συμπεριφοράς σου, που δεν μπορείς, σε πονάει να την αποδεχτείς, σε πονάει τόσο πολύ να την αποδεχτείς, που δεν θα την αποδεχτείς και θα την κρύψεις και θα κάνουμε σαν να μην τρέχει τίποτε. Και τότε είναι που αρχίζουμε και κρύβουμε τα μπουκαλάκια μας από εδώ και από εκεί και πίνουμε στη ζούλα και κάνουμε το μάγκα στον άλλον και ρίχνουμε το φταίξιμο στον άλλον. Μπαίνει σε αυτή την λειτουργία να ρίχνει το φταίξιμο στους άλλους. Όλο οι άλλοι φταίνε. Βλέπει αυτού του ανθρώπου, για όλα φταίνουν οι άλλοι. Θα γυρίσουν και θα σου πούνε, έκανα αυτό γιατί εσύ, ή είπα αυτό γιατί εσύ. Δεν θα πούν ποτέ, ναι, δεν μ' άρεσε. Αυτό που έκανα ήταν λάθος. Αλλά και εμένα δεν μ' άρεσε, ξέρεις τι, δεν μ' άρεσε αυτό που έκανες. Δέχομαι το λάθος μου, ξέρεις, θέλω και εσύ, θέλω να σου εξηγήσω και σένα τι δεν μ' άρεσε στη συμπεριφορά σου. Δεν θα πούν ποτέ τέτοιο πράγμα, δεν μπορείς να κάνεις τέτοιες συζητήσεις με αυτούς. Είναι συνέχεια στην άμυνα και για όλα φταίνε πάντα οι άλλοι. Τα παιδιά τους, ο άντρας τους, η γυναίκα τους, η μάνα τους. Η μάνα μου ήταν ένα βαρύ φορτίο για μένα, έτσι, και είναι ακόμα. Μέχρι να πεθάνει θα είναι, μπορεί και μετά τα κακά που μου έχει κάνει να μου μείνουν. Να μου μείνει για πολύ καιρό ακόμα μέχρι να τα διορθώσω. Δεν μπορώ όμως να της ρίχνω όλη την ευθύνη για τη συμπεριφορά τη δική μου. Δεν μπορώ να της ρίχνω την ευθύνη για το γάμο μου όταν έχει προβλήματα. Δεν μπορώ να της ρίχνω την ευθύνη για τα τραύματα που ζήσαν τα παιδιά μου. Εγώ επέτρεψα να ζήσουν αυτά τα τραύματα μέσω εμένα. Μπορεί να ξεκινούσαν η δυσλειτουργία να ξεκινάει από εκεί πέρα, αλλά μέσω εμένα περνάει και πάει στα παιδιά μου. Εγώ είμαι ο συνδετικός κρίκος, δηλαδή του τι ζημιές μπορεί να έχω κάνει κάποτε στα παιδιά μου. Την ευθύνη την αναλαμβάνω. Δεν μπορούμε συνέχεια. Ενώ ο ναρκισσίστης τι θα κάνει, έτσι. Φταίει. Μια τέτοια μάνα που είχαμε, η μάνα αυτή φταίει για το πώς είμαι εγώ σήμερα. Η μάνα έχει φτάσει κάποια ηλικία, διόρθωσέ το. Δεν κατάλαβα. Πόσο καιρό θα φταίει ο άλλος ο άνθρωπος. Μέχρι κάποια ηλικία, τώρα που συνειδητοποιείς, διόρθωσέ το. Το παράξενο είναι πως με αυτό το άτομο, όσο μελετάω τον ναρκισισμό, έχω στείλει τα άπειρα άρθρα, ό,τι διάβαζα δηλαδή, που έβρισκα ενδιαφέρον, που εμένα μου δίναν απαντήσεις στους προβληματισμούς μου και θεωρούσα ότι είχε τους ίδιους προβληματισμούς. Τα μοιραζόμουν αυτά, για δες αυτό, μήπως σε βοηθήσει, για δες εκείνο. Και η πραγματικότητα είναι ότι δεν διάβαζε τίποτα από όλα αυτά που έστελνα. Κάποια φάση μυστερεύτηκα για τα βιντεάκια που φτιάχνω και διαπίστωσα μετά από ένα χρόνο που το είπα, ότι δεν είχε κοιτάξει κανένα, ούτε καν από περιέργεια να δει τι διάολο κάνω, τι διάολο, για ποιον διάολο μιλάω, τι έχω καταλάβει, τι νιώθω. Τίποτε, δεν τα κοίταγε. Δεν ήθελε να τα κοιτάξει. Δεν ήθελε να ενημερωθεί. Και εκεί είναι η διαφορά που λέμε, γιατί άλλοι γίνονται, γιατί σε άλλους ο ναρκισισμός μετατρέπεται σε δυσλειτουργικό ναρκισισμό και σε άλλους και κάποιοι άλλοι καταφέρνουν και βάζουν ένα φρένο στην εξέλιξη αυτού του ναρκισισμού με άσχημο τρόπο, ας πούμε. Την εξέλιξη αυτού του ναρκισισμού στο επίπεδο της δυσλειτουργίας, ας πούμε. Και ο λόγος που είναι γιατί δεν ενημερώνονται, γιατί δεν θέλουν να ανοίξουν τις πόρτες, δεν θέλουν να αποδεχτούν. Είναι ήδη το κακό, είναι ήδη πολύ βαρύ για αυτούς να το κακό που έχουν κάνει οι ίδιοι, είναι ήδη πολύ βαρύ για αυτούς να το αντέξουν και να το αποδεχτούν. Και συνήθως αυτοί οι άνθρωποι ζουν σε μια φούσκα, σε μια... Παρατηρώ ότι έχουν μια
φούσκα προστασίας γύρω τους. Μια φούσκα όπου υποκρίνονται την χαρούμενη οικογένεια, υποκρίνονται την καλή διάθεση, την παντοτινή καλή διάθεση ας πούμε. Είναι άτομα που θα πουν πάρα πολύ εύκολα τους άλλους αρνητικούς. Πω, τόσο αρνητικός είσαι. Και θεωρούν τους αυτούς τους θετικούς, έτσι. Και ευχάριστους ανθρώπους, γιατί είναι άνθρωποι που δεν θα αποδεχτούν τον πόνο τους, τη θλίψη τους, την δυσλειτουργία τους, έτσι. Δεν θα την αποδεχτούν, δεν θα την κοιτάξουν. Θέλουν ο υπόλοιπος κόσμος να έχει μια εικόνα για αυτούς. Και θα υπερασπιστούν αυτήν την εικόνα και έτσι γίνεται, είναι η βάση του ναρκισισμού, του δυσλειτουργικού ναρκισισμού, είναι αυτή. Ότι άλλο θέλουν να βλέπουν οι άλλοι και άλλο είναι πραγματικά. Και αυτό που είναι πραγματικά δεν το αποδέχονται και έτσι δεν υπάρχουν ελπίδες να το διορθώσουν. Ποτέ, ποτέ. Από τη στιγμή που δεν θα το αποδεχτείς, πώς θα διορθώσεις κάτι που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Το έχω κρύψει κάτω από τα πέταλα λουλουδιών, ας πούμε, έτσι, τα σκατά τα έχουμε κρύψει κάτω από τα πέταλα των λουλουδιών, δεν μυρίζουν, δεν φαίνονται, άρα δεν υπάρχουν. Πώς θα τα μαζέψεις τα σκατά όταν δεν τα βλέπεις. Εκεί θέλω να καταλήξω ότι πολλοί από τους ναρκισιστές καταλήγουν στο ποτό. Το ποτό είναι εύκολο πράγμα. Το ποτό σου σβήνει τις μνήμες. Μόνο που γίνεται ένας φαύλος κύκλος. Γιατί μετά για να σβήσεις κάθε, όπως έλεγα πριν 10 χρόνια που έβλεπα, όχι 10, πριν 5 χρόνια που άρχισα να μαθαίνω για τον ναρκισισμό, λέω κοίτα να δεις ένας φαύλος κύκλος στον οποίο έχει πέσει. Πίνω για να ξεχάσω την κακιά μου συμπεριφορά, αλλά το ποτό με κάνει να συμπεριφέρομαι ακόμη πιο κακά. Άρα θα πιω παραπάνω την άλλη μέρα για να ξεχάσω και αυτήν τη συμπεριφορά που έχει σβήσει την άλλη συμπεριφορά, που γεννήθηκε γιατί έσβησε την προηγούμενη συμπεριφορά και είναι ένας φαύλος στο οποίο όταν μπλέξεις τελείωσες. Λοιπόν, η συμβουλή μου είναι, αν αποδέχεστε την πραγματικότητα και πιστεύετε ότι ή παρατηρήσατε ότι έχετε κάποιες ναρκισιστικές τάσεις, έτσι, συμπεριφορές, είτε τις υιοθετήσατε από τους γονείς σας, γιατί αυτά βλέπατε και αυτά νομίζετε ότι είναι, είτε γιατί κάποιος σας πλήγωσε και φίλοι, γκόμενος, ξέρω εγώ τι, και αισθανθήκατε ότι πρέπει να υπερασπίζετε πιο πολύ τον εαυτό σας, έτσι, και σας βγάζει μια επίθεση, μια αγανάκτηση, μια κακία προς τους άλλους όλο αυτό. Αυτά είναι συμπεριφορές που λύνονται, διορθώνονται, δεν είναι τόσο δύσκολο να το διορθώσεις, όλοι θα παραφερθούμε κάποτε, γιατί πνιγόμαστε, γιατί αγανακτούμε, λύνονται. Λύνονται πρώτα με μια συγγνώμη, ειλικρινή συγγνώμη όμως, να το καταλαβαίνουμε. Το θέμα είναι όχι μόνο πετάμε ένα συγγνώμη, το καταλαβαίνω ότι η συμπεριφορά μου ήταν απαράδεκτη. Συγγνώμη γιατί φέρθηκα έτσι, δεν είμαι στα καλά μου, ας πούμε. Δεν είναι αυτό. Δεν υπάρχει ντροπή στο να μετανιώνεις για κάτι που έκανες λάθος. Όλοι κάνουμε λάθη. Το ποτό όμως δεν είναι λύση. Δεν είναι λύση. Εάν νιώθετε ότι έχετε κάποια χαρακτηριστικά, κάποιες συμπεριφορές, μην απαναπαυθείτε στο σβήσιμο της σοβαρότητας που θα σας δημιουργήσει το ποτό. Δεν, μπήκατε κατευθείαν σε ένα φαύλο, εκεί ξεκινάει ο φαύλος κύκλος. Και εκεί, τι θα γίνει, ο ναρκισισμός, ο δυσλειτουργικός ναρκισισμός, που τον ταΐζεται. Τον ταΐζεται και θα μεγαλώσει, θα αυξηθεί. Γιατί όπως λέω, όλοι έχουμε λίγο πολύ ναρκισιστικές τάσεις, ναρκισιστικές συμπεριφορές. Το θέμα είναι τις διορθώνουμε ή τις καλουπώνουμε. Το θέμα είναι αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την κακιά μας συμπεριφορά ή τη ρίχνουμε κάπου αλλού. Το θέμα είναι παριστάνουμε
τον χαρούμενο και τον ευχάριστο άτομο, ή δεχόμαστε την κατάσταση, τη θλίψη, τον πόνο που νιώθουμε και τον αντιμετωπίζουμε. Όλα αυτά είναι θέμα επιλογής. Είναι θέμα επιλογής αυτό. Αυτή είναι η βασικότερη επιλογή. Όταν φτάσει στο σημείο που είναι η μητέρα μου, 75 χρονών, και πίνει όσο πίνει, δεν είναι σαν να μην υπάρχει. Δηλαδή η ντροπή πια είναι τόσο μεγάλη. Είναι δυνατόν να μην νιώθεις ντροπή που σε βρίσκει η κόρη σου στα πατώματα, μεθυσμένη. Κι όμως είναι. Αν δεν νιώθει καμία ντροπή γι' αυτό. Δεν νιώθει καμία ντροπή γι' αυτό. Αυτό που νιώθει για τον εαυτό της η ντροπή είναι... είναι πιο βαθιά, είναι πιο, πάει πιο πίσω. Γιατί το βλέπω. Είναι καταστάσεις που περνάω με τη μητέρα μου και λέω «Παναγίτσα μου». Προσπαθώ εγώ δηλαδή να μην την κάνω να αισθανθεί την ντροπή, χειρίζοντας το πιο ήπια. Πιο ήπια. Δηλαδή δεν θα τη μαλώσω. «Μα τι κάνεις στο πάτωμα, χεσμένη πάλι γάμο το κερατό μου». Χρησιμοποιώ τα γάντια. Έτσι, τα γάντια. Και έπεσες, χτύπησες, τι έγινε, μήπως ήπιες λίγο παραπάνω χθες. Δεν έπρεπε, ξέρω εγώ. Σου έχω πει αυτό, τα φάρμακα άλλη ώρα, το ποτό άλλη ώρα, μην τα ανακατεύεις. Το σώζω, που τελικά δεν ξέρω αν κάνω καλά. Μήπως έπρεπε να την νιώσω, μια απόλυτη ντροπή, να την αποτελειώσω, ας πούμε. Αλλά δεν είναι... Βλέπω ότι δεν την ενδιαφέρει αυτό, δεν την πειράζει αυτό. Δεν την πειράζει, το χλεβάζει κιόλας. Ναι μωρέ, μου φύγανε, λέει, δεν πρόλαβα να πάω στην τουαλέτα και μου φύγανε, ξέρω εγώ. Δεν είναι αυτό. Είναι πιο πολύ το ότι της χαλάω την εικόνα, όταν η παρουσία μου της χαλάει την εικόνα, που ήθελε να πιστεύει για τον εαυτό της. Θα συνεχίσω πάνω σε αυτό, η εικόνα που ήθελε να πιστεύει για τον εαυτό της, πόσο εμφανή είναι αυτό το πράγμα. Επόμενο βίντεο.